Ετσιόσα Ερυβνάγκε, 22 χρονών μετανάστης, δεύτερης γενιάς που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στην Μπιλμπάο. Γύρισε στην Ελλάδα και παίζει μπάσκετ στην ομάδα της Καβάλας. Κατάγεται από τη μακρινή Νιγηρία και το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κάποιος όταν το συναντά εκτός γηπέδων είναι ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη του. Εντός γηπέδων συναντά έναν έξυπνο και δύσκολο αντίπαλο που θα κάνει τα πάντα για να νικήσει όποιον έχει απέναντί του. Θυμάμαι ήταν το καλοκαίρι του 2008 και είχε καύσωνα εκεί τη μέρα και πήγα να παίξω ποδόσφαιρο. Αλλά είδα πως στο γήπεδο μπάσκετ είχε σκιά και πήγα εκεί και άραξα. Και εκείνη την ώρα παίζανε κάτι παιδιά και τους έλειπε ένας και μου ζήτησαν να θέλω να παίξω μαζί τους. Δέχτηκα. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που έπαιξα μπάλα μπάσκετ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και έπειτα κόλλησα. Η γνωριμία με τον Έντι πάει πίσω 10-11 χρόνια. Τότε ήταν ένας μικρός, δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα. Αλλά όποτε ερχόμαστε στο γήπεδο να παίξουμε εμείς που ήμασταν οι πιο μεγάλοι, ήταν συνέχεια εδώ. Τον διώχνουμε με την μπασκέτα, πήγαινε στην κάτω μπασκέτα, μόνος του. Ώσπου μια μέρα ένας δικός μας δεν ήρθε και έπρεπε να συμπληρώσουμε γιατί παίζαμε 4-4. Τον πήρα στην ομάδα. Και ο Ετοιμός θα κατεβάζει από την ομάδα της Καβάλας, το σουτ του γέλιου. Το rebound, το Ετοινόσα από κοντά το καλάθι, 18-14, time out. Ο Έτι είναι χαρακτηριστική περίπτωση παίχτη, ο οποίος δεν επαναπαύτηκε στο ταλέντο του. Αλλά έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Καθημερινά ήταν με μια μπάλα στο χέρι και έψαχνε ένα άδειο γήπεδο για να πάει να παίξει και να βελτιωθεί. Θεωρώ ότι άμα συνεχίσει με τη ίδια θέληση και πείσμα, θα καταφέρει να έχει ένα λαμπρό μέλλον. Λατρεύει τους δικούς του που τον αποδέχονται όπως είναι και ήταν πάντα κοντά του, στηρίζοντας τις επιλογές του. Δεν του αρέσει να κρίνει και πιστεύει ότι όπως κάποιος μπορεί να φαίνεται περίεργος στα δικά μας μάτια, έτσι και εκείνος μπορεί να φαίνεται περίεργος σε άλλους. Μια σκανταλιά που έχουμε κάνει. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο μυαλό όταν είχαμε πάει σε ένα γήπεδο στα Πατήσια και είχαμε βάλει στο γήπεδο κάτι παιδιά. Και έτσι είχαμε πει, ξέρω εγώ, ότι δεν παίζουμε μπάσκετ εμείς. Για μένα το πιστεύανε. Για τον Μπράουν όμως όχι, για τον Ετοινόσα. Και τους έλεγα, παιδιά, όχι, το παιδί ποδόσφαιρο παίζει. Δεν είναι ότι. Και τέλος πάντων είχαμε παίξει τύχημα το στοίχημα και είχαμε κερδίσει κάτι σουβλάκια, νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι μια σκανδαλιά που έχουμε κάνει εγώ και ο Ετοινόσα είναι ότι ερχόμαστε στο γήπεδο της Αλεπότρυπας και παίζαμε μέχρι να κλείσουν τα φώτα. Και επειδή κλείναν τα φώτα πολύ νωρίς, πηγαίναμε στο γήπεδο του Πανελληνίου, ανοίγαμε τα φώτα. Παίζαμε ως τα χαράματα, αλλά μια φορά πήγε να μας πιάσει ένας φυλάκας και προλάβαμε να ξεφύγουμε. Πάλι καλά. Συμπαίκτης με τον Αξέλ Ερβέλ και πήγα και του είπα αυτήν την ιστορία ότι θυμάμαι όταν σε έβλεπα μικρός και είχε μείνει και αυτός και λέει πω πω πρέπει να γέρασα πάρα πολύ και δεν λέω όντως γέρασες. Τον Ετσιόσα τον γνώρισα κοντά 10 χρόνια πίσω όταν πήγα στο σπίτι του, στο πατρικό του, στην Κυψέλη όταν ακόμα ήταν σε ηλικία 12, μπορεί και 13 χρονών, έφηβος, νεαρός, πολύ ζωηρό, δραστήριο παιδί, έξυπνο, με πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο. Θυμάμαι ήταν έτσι παιχνιδιάρης και άτακτος. For a song tonight, I'm changing all of the stuff.
Τότε όμως δεν είχε ανακαλύψει το μπάσκετ και την αγάπη του για τον αθλητισμό. Αργότερα, από όσο θυμάμαι, ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, αλλά ήταν κάτι το περαστικό. Και αφού εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο, ξεκίνησε ερασιτεχνικά με φίλους να προπονούνται και να παίζουν σε γήπεδα εδώ της περιοχής, στην Κυψέλη, μπάσκετ. Ο Ετινόσα σαν χαρακτήρας είναι πάρα πολύ αστείος, γιατί όποτε βγαίνει μια μπάσκετ ή για κάτι άλλο λέει πολλά ανέκδοτα και όλοι γελάμε. Επίσης είναι πολύ υποστηρικτικός, γιατί σε υποστηρίζει τις απόψεις σου και ό,τι άλλο κάνεις. Σαν μπασκετμπολίστας έχει τεράστιο ταλέντο. Το χόμπι του είναι να διαβάζει. Για μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Μάλκολμ Εξ και από τον τρόπο που βλέπουν εκείνοι τον κόσμο, μέσα του του ζήλεψε. Θέλησε να μορφωθεί και όταν έρθει η ώρα να κρεμάσει τα παπούτσια του, θα ήθελε να ασχοληθεί με την ανθρωπολογία και την ψυχολογία. Αν δεν έπαιζα μπάσκετ, θα ασχολούμαι με τον τομέα της ψυχολογίας. Πρώτον, επειδή μεγάλωσα στη Κυψέλη και βλέποντας να περνάνε διάφορες δυσκολίες στα παιδιά της περιοχής, σκέφτηκα πως ήταν καλό κάποιος να τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη. Δεύτερον, επειδή έκανα κάποιες έρευνες διαβάζοντας κάποια βιβλία πάνω στην ψυχολογία και είχα την ευκαιρία να συζητήσω με κάποιους ψυχολόγους, συνειδητοποίησα πως μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιστήμη και θεωρώ πως ήμουν καλό σε αυτόν τον ρόλο. Ένας αθλητής που έχει διευρύνει την παιδεία του, ένα ανήσυχο παιδί που γενικότερα αντλεί σαν αθλητής και από άλλα παιδεία, είτε είναι ιστορία, είτε είναι η ιστορία των Αφρικανών, είτε είναι οι επιστήμες, καθότι έχει θέλει να ασχοληθεί και με αυτό τον τομέα. Ο σκοπός είναι η στόχη ή το όνειρο, ή μια συνεχής αναζήτηση στόχων προς την ευτυχία. Ο Ετσιόσα προσπαθεί να αποκτήσει ένα ιδιαίτερο τρόπο να βλέπει τον κόσμο, όποτε κάθεται και συλλογίζεται τον εαυτό του, σκεπτόμενος από πού προέρχεται. Η Νιγηρία είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκα. Είναι οι ρίζες μου. Αυτή μου έδωσε τις ικανότητες τις οποίες έχω και για αυτές θα είμαι πάντα ευγνώμων. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα μου, η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσω αυτές τις ικανότητες και την ευκαιρία να κυνηγήσω τα όνειρά μου, που είναι πάρα πολλά. Δεν έχει αλλάξει τον αδερφό μου. Αντιφέτως, σαν άνθρωπος έχει προχωρήσει, έχει γίνει καλύτερος άνθρωπος, είναι πλέον ευαισθητοποιημένος και καθώς τον βλέπω που μεγαλώνει, έχει αλλάξει πάρα πολύ, έχει οριμάσει. Είναι ένα παιδί που έφτασε να είναι εδώ στην Ελλάδα, έχοντας μια μικρή οικονομική άνεση, ώστε να μπορεί να κυνηγήσει τα όνειρά του. Ο Έντι έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό που θα το συμβούλευα είναι να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και να είναι ο εαυτός του κατά τη διάρκεια του αγώνα, να παίζει με το ένστικτο. Και αν
συνεχίσει έτσι, σίγουρα θα το θαυμάσουμε σε μια πολύ καλή ομάδα και στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν έχω ένα συγκεκριμένο όνειρο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ήθελα να φτάσω σε ένα σημείο ώστε να μπορώ να επηρεάσω θετικά τους ανθρώπους γύρω μου και γενικά να συνεισφέρω στην παγκόσμια κοινωνία. Στο παιδί, όπως είπα, που πασχίζει όχι μόνο για το τι συμβαίνει στο γήπεδο, αλλά και για το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει το παιδί, είναι όλα στο χέρι του, πιστεύω. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά από την πρώτη μέρα που τον ξέρω, οπότε δεν νομίζω να τον σταματάει τίποτα από να καταφέρει αυτό που θέλει να κάνει. Για τον Ετσιώσα, ένας στόχος είναι υγιής όταν προσθέτεις λίγη δόση από φαντασία, δηλαδή το κάνεις όνειρο. Μια ρεαλιστική εκτίμηση των δυνατοτήτων σου ως άτομο και πάνω απ' όλα να προσπαθείς όσο καλύτερα μπορείς. Απλά να ξέρεις ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, πολλά πράγματα δεν επηρεάζονται μόνο από εσένα. Νομίζω οι επόμενες γενιές έχουν πολλά να μάθουν από αθλητές και νέους σαν τον Ετσιώσα που ήρθαν εδώ, αντιμετωπίστηκαν σαν ξένοι, μάθαν τη γλώσσα, φοιτήσαν στο ελληνικό σχολείο, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να ξεχωρίζουν και να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Εννοείται έχω βιώσει ρατσισμό σε διάφορα επίπεδα ή μέσα γήπεδα ή, ή στο σχολείο ή στους δρόμους και το βλέπω να βιώνω, να περνάνε και το ίδιο ας πούμε άνθρωποι σαν και δηλαδή φίλοι μου κλπ. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο ρατσισμός λεκτικός ή εκειμένα ή κάποια είδους συμπεριφορά, αλλά είναι και συστημικός ρατσισμός που, και κοινωνικός, ας πούμε, που βλέπεις όχι μόνο προς τους μαύρους, αλλά και προς τους πρόσφυγες, μετανάστες ή προς τις γυναίκες, γιατί έχω και 4 γυναίκες της ζωής μου, τη μάνα μου και τις αδερφές. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn. All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Λατρεύω την αφοσίωσή του στην οικογένειά του, οικογένειά μας. Λατρεύω που είναι πειραχτήρης, που είναι ευαίσθητος. Λατρεύω πάρα πολλά πράγματα σε αυτόν που δεν τα έχω πει. Εντάξει. Και τι δεν μ' αρέσει σε αυτόν. Δεν μ' αρέσει όταν πιέζεται, έρχεται σπίτι και ξεσπάει. Μόνο αυτό, δεν έχει πολλά. Για τον Ετσιώσα θα έλεγα ότι είναι ένας αυθόρμητος χαρακτήρας, αληθινός, αστείος και γενικά είναι ωραίο να τον έχεις την παρέα σου. Σαν μπασκετμπολίστας, εντάξει, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν. Δηλαδή, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, είναι πειθαρχημένος και πιστεύω ότι σύντομα θα ανοίξουν οι πόρτες του εξωτερικού για αυτόν.
κάθε χρόνο το καλοκαίρι, πέρα από τις καθιερωμένες προπονήσεις, βρίσκει χρόνο και διοργανώνει με τον καλό του φίλο, Νίκο Ντουπιτάν, τουρνουά 3-on-3 για αγόρια και κορίτσια. Ένα κάλεσμα σε παιδιά μεταναστών και ελληνόπουλα από διαφορετικές χώρες και γειτονιές. Φέρνει κοντά, μέσα από τον αθλητισμό, διαφορετικές κουλτούρες και μετατρέπει το μπάσκετ σε μια γιορτή για τα νέα αυτά παιδιά. Οι νικητές ταξιδεύουν στη Σύρο, όπου θα αγωνιστούν στο ετήσιο τουρνουά του Γιώργου Πρίντεζη. Θυμάστε το πρώτο μας 3-on-3 τότε στα Μελίσια, που είχαμε κατέβει. Που ήμασταν με τον Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη. Ναι, πρώτη φάση πήρες την μπάλα, baseline. Κάνεις ένα-δύο καρφούνες μέσα σε τρεις και διακόψαν τον αγώνα και ζητάγανε να δουν αν είσαι επαγγελματίας, ποιος είσαι, τι γίνεται. Θυμάσαι πλάκα. Τα τελευταία 4 χρόνια που φεύγω κάθε φορά μέσα στην αγωνιστική περίοδο από το σπίτι μου, που, την περιοχή που μεγάλωσε, που είναι όλοι οι παιδικοί μου φίλοι, χάνεις ως και αλλά μη θες μια επαφή μαζί τους και η σχέση αλλάζει. Αλλά τι να κάνουμε, είναι από τις θυσίες που κάνεις για να κυνηγείς κάποια όνειρα που έχεις. Με έχει εμπνεύσει πολύ ο Έτη ως προς να κυνηγήσω τα όνειρα μου. Γιατί άμα δεν έχεις διάφορους οι οποίοι κυνηγάνε αυτό που θέλουν, εσύ είσαι στο ότι «Α, μήπως δεν μπορώ κι εγώ». Αλλά ο Έτη δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει τρόπος να γίνει. Σαν έχω ένα μικρό αδερφό. Ο μικρός μου αδερφός παίζει και αυτός μπάσκετ. Ήταν και αυτός χτες, ο Εμμάνουελ. Ο Εμμάνουελ βλέπει τον Έτη σαν κίνητρο. Ό,τι κάνει ο Έτη θέλει να πάει ακόμα πιο ψηλά από αυτόν. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό σαν αδερφός. Εγώ μπορώ να υποστηρίξω αλλιώς. Οπότε χαίρομαι που υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος να βοηθάει τον αδερφό μου και άλλα παιδιά πολλά εκεί έξω. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. Μέσα στο ταξίδι έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε διάφορες εμπειρίες, να γνωρίσουμε διάφορους ανθρώπους και μέρη και να γνωρίσουμε και καλύτερα τον εαυτό μας μέσω κάποιων καταστάσεων. Και όπως είπε και ένας φίλος μου, η ζωή είναι στιγμές και με το ταξίδι έχεις ευκαιρία να ζήσεις αυτές τις στιγμές. Αλλά επειδή ο τελικός στόχος του ταξιδιού είναι ο προορισμός, θα ήθελα πολύ να φτάσω σε αυτόν. Του εύχομαι τα καλύτερα, γίνει πολύ καλός παίχτης, να εξελιχθεί κι άλλο και ό,τι επιθυμεί θα είμαι κοντά του να τον βοηθήσω για οτιδήποτε. Ελπίζω και μακάρι από το βάθος της καριέρας μου να τα έχει σαρώσει όλα στο μπάσκετ, γιατί αυτό ξέρω ότι θέλει και αυτός είναι ο σκοπός του και μαζί ελπίζω να τον υποστηρίξουμε και να φτάσει να κάνει τα όνειρά του. Κάτι που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο Έτη, για να νιώσει καλά πριν από ένα αγώνα, θα πρέπει να φάει ένα πορτοκάλι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε έναν αγώνα που δεν είχαμε να του δώσουμε και ψάχναμε σε όλη την περιοχή να βρούμε ένα πορτοκάλι για να μπορέσει ο Έτη να παίξει καλά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σκλήβας,
Μάζουτσακ. Ετινόσα, το σούτ Ετινόσα για τρεις. Είναι εύστοχος ο Ετινόσα εκεί. 64-47. Με ένα μικρό 6-0. Δίνεται ανάσα στη γηπεδούχο Καβάλα. Και επειδή έχω αγορά, πάω να φάω το πορτοκαλάκι μου, όπως λέει και ο προπονητής μου. Ο Ετσιόσα αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια σαν προκλήσεις που θα τον οδηγήσουν ένα βήμα παραπέρα. Ίσως κάποτε καταφέρει να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού και εμείς να τον βλέπουμε από μακριά να μας χαμογελά βάζοντας τρίποντο.